Μια εκκλησία που θέλει αυτοκεφαλία πρέπει να τη λαμβάνει, δηλώνει στο Ρίκο ο Πατριάρχης Αλεξανδρίας. Μερικά 24 ώρα μετά την αναγνώριση της νέας εκκλησίας της Ουκρανίας, που προκάλεσε έντονη αντίδραση της ρωσικής εκκλησίας, σχολιάζει την διακοπή της μνημόνευσης του από τον Ρώσο Πατριάρχη. Ο Πατριάρχης Αλεξανδρίας Θεόδωρος μίλησε στο Ρίκο για την απόφαση του Πατριαρχείου να αναγνωρίσει τώρα την αυτοκεφαλία της Εκκλησίας της Ουκρανίας. Τοποθετήθηκε με μηνύματα προς τη Ρωσική Εκκλησία, αλλά και εκφράζοντας την πίστη ότι με την απόφαση του Πατριαρχείου Αλεξανδρίας αρχίζει να δίνεται, όπως είπε, λύση στο πρόβλημα που ταλανίζει την Ορθοδοξία. Έπρεπε να ληφθεί αυτή η απόφαση για να βοηθήσει και τις άλλες εκκλησίες και την Ρωσική Εκκλησία, ότι μια εκκλησία που θέλει την αυτοκεφαλία πρέπει να την λαμβάνει, και μόνοι τους θα δούνε ότι δεν γίνεται διαφορετικά και με πολύ ταπείνωση θα δούνε ότι πρέπει να λυθεί το πρόβλημα. Ο Αλεξανδρίας Θεόδωρος μίλησε στο ΡΙΚ μετά τη Θεία Λειτουργία στην Εξαρχία του Πατριαρχείου στο Ναό του Αγίου Σάβα στη Λευκοσία και τοποθετήθηκε στην έντονη αντίδραση του Πατριάρχη Μόσχας, ο οποίος σύμφωνα με δηλώσεις που έγιναν στη Ρωσία διακόπτει ως αντίδραση τη μνημόνευσή του προς τον Αλεξανδρίας. Νομίζω ότι δεν θα προχωρήσει σε αυτό το, όπως είχε πει και ο Αρχιεπίσκοπός μας, ο σοφός ιεράρχης, ο Κύπρου, ο Χρυσόστομος, ότι δεν είναι μέτρο να κόβεις το μνημόσυνο στους άλλους προκαθημένους, και μάλιστα όταν αυτοί αποτελούν προκαθήμενοι πρεσβυγενών πατριαρχείων. Γιατί στα πρεσβυγενή πατριαρχία και στην Εκκλησία Κύπρου, στην Πεταρχία, στηρίχθηκε η πορεία όλης της Εκκλησίας και η πορεία των νεότερων εκκλησιών. Μάλιστα στη Ρωσία, που όπως ξέρετε έχω ζήσει τόσα χρόνια και τους ξέρω. Ο Μακαριότατος είπε και ότι η απόφαση αναγνώρισης ήταν δύσκολη και λήφθηκε με πολλή σύνεση, ενώ απέρριψε ανησυχίες που εκφράζονται για σχίσμα με την ισχυρή σύγκρουση Οικουμενικού Πατριαρχείου Μόσχας για την Ουκρανία. Το σχίσμα δεν θα γίνει, πιστεύω ότι με την δική μου παρέμβαση, με πολύ προσευχή που ακολούθησα το Οικουμενικό μας Πατριαρχείο, την Εκκλησία της Ελλάδος, θα ακολουθήσουν κι άλλες εκκλησίες, και στο τέλος μόνοι μας θα ξανακαθίσουμε με φόβο Θεού και αγάπη για να λύσουμε το πρόβλημα. Επί Κυπριακού εδάφους, μνημόνευση του προκαθημένου της Ουκρανικής Εκκλησίας ενδεχομένως να κάνει ο Αλεξανδρίας Θεόδωρος την Τρίτη, όταν θα λειτουργήσει στη Λεμεσό. Κάτι για το οποίο, δήλωσε στο ΡΙΚ, θα συζητήσει με τον Αρχιεπίσκοπο Κύπρου. Υπενθυμίζεται ότι η Κυπριακή Εκκλησία τήρησε ουδέτερη στάση, επιδιώκοντας εκτόνωση της κρίσης με συμβιβασμό των δύο πλευρών.